Γιατί φανταστήκατε να μην υπήρχε το συγκεκριμένο κομπόδεμα. Πού θα οδηγούν τότε πράγματα. Φανταστήκατε να κυβερνούσαν κάποιοι άλλοι. Ποια θα ήταν τα αποτελέσματα. Σχολιάσουμε λίγο για τα Κυπριακού της διάσκεψης και τους θετικότατο το, η κάρτα 5 όσον αφορά τον εμβολιασμό. Θα πω ότι εμβόλιο σημαίνει ελευθερία. Συλλογικός εμβολιασμός σημαίνει γρηγορότερη ελευθερία για όλους μας. Γι' αυτό καλό τους πολίτες να εμβολιαστούν. Είναι ο μόνος τρόπος που αποδεικνύεται στην πράξη και στο γειτονικό Ισραήλ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πλέον μπήκαν στην κανονικότητα. Είμαστε κοντά. Πρέπει να προχωρήσουμε. Ωραία, και κλείστε με τον Κυπριακό. Όσον αφορά την πενταμερή διάσκεψη, πολύ σωστά είπε ο Παναγιώτης. Όλοι θεωρούσαμε ότι υπήρχαν χαμηλές προσδοκίες και αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Ευτυχώς όμως υπάρχει το παράθυρο ελπίδας. Σε 2 ή 3 μήνες θα υπάρξει μια νέα πενταμερής διάσκεψη. Εκεί πρέπει να στοχοπροσιλωθούμε όλοι. Εκεί πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις για να δούμε με ποιο τρόπο θα καταφέρουμε να πετύχουμε τον προαιώνιο στόχο. Κύριε Στεφάνου. Σας την είπε ομονιάτικα τώρα. Ότι πήρε της Ομόνιας και τις σημερινές εικόνες, είπε ο κύριος Στορναρίδης. Okay. Ο κύριος Στορναρίδης είπε κάτι άλλο πολύ πιο σημαντικό. Λέει, φανταστήκατε αν κυβερνούσαν άλλοι. Όμως 8 χρόνια κυβερνά ο συναγερμός και προφανώς όταν μιλούμε για την κατεύθυνση πραγμάτων και όταν μιλούμε για τη διαχείριση της πανδημίας, οι πολίτες κατά πρώτον και κύριο λόγο, κατά βάση, έχουν υπόψη τους την εκάστοτε κυβέρνηση. Και όταν το 70% λέει ότι κινούμαστε προς λάθους κατεύθυνση, δεν έχει κάτι γενικά και αόριστα στο μυαλό του ο πολίτης, αλλά έχει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία διασυνδέει και με τη διακυβέρνηση του τόπου. Και είναι προεδρικό το σύστημα, έτσι. Δεν είναι κοινοβουλευτικό. Και όταν μετράει, για παράδειγμα, για το Κυπριακό, σου λέει ότι κάποιοι υποσχέθηκαν λύση και τώρα βρισκόμαστε στο παραέναν της διχοτόμησης. Και μάλιστα από το κράσμον Τσανάκη εντεύθεν να είμαστε με βάση τα όσα λέει ο διεθνής παράγοντας συνυπεύθυνοι για το διέξοδο εξαιτίας των χειρισμών του κ. Αναστασιάδη. Όταν η Κύπρος με βάση τους διεθνείς δείχτες στην διαφθορά κατρακυλά από το 2013 και όταν το λέγαμε εμείς αυτό μας έλεγαν ότι απλά πυροβολούμε τα πόδια μας. Όταν στους δείχτες για την ποιότητα ζωής τους ευρωπαϊκούς είμαστε τρίτοι από το τέλος. Και στις χώρες μπαίνουν όλες οι χώρες της Ευρώπης, έτσι, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μιλώ για αξιόπιστους διεθνείς δείχτες που περιλαμβάνουν τόσο το κράτος δικαίου, όσο και το κράτος πρόνοιας, το επίπεδο της παιδείας, της υγείας. Και είμαστε τρίτοι από το τέλος, σημαίνει έχει πρόβλημα. Αλλά το ότι υπάρχει πρόβλημα το καταλαβαίνουν ακόμα και οι υποψήφοι του Δημοκρατικού Συναγερμού που τους βλέπω να διαφημίζουν κάτι να έρθουμε μαζί για την αλλαγή. Όταν υποψήφοι του κυβερνώντος κόμματος διαφημίζουν την αλλαγή, καταλαβαίνουν ότι είναι ένα αίτημα της κοινωνίας η αλλαγή, αλλά προφανώς δεν μπορεί ένα κόμμα που για 8 χρόνια διαχειρίζεται τις τύχες μας να φέρει την αλλαγή. Σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση της πανδημίας, το 54% λέει με λάθος τρόπο, σε λάθος κατεύθυνση πάμε. Πέρσι την ίδια περίοδο η κυβέρνηση και ο πρόεδρος ήταν στην κορύφωση της δημοτικότητας τους. Γιατί εκεί υπήρχε και η στήριξη και η συνένεση ολόκληρης της κοινωνίας και ολόκληρου του πολιτικού κόσμου εξαιτίας μιας όντως πρωτόγνωρης πανδημίας. Έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος. Ήρθε ένα δεύτερο και ένα τρίτο κύμα. Υπήρξαν υποσχέσεις ότι θα προετοιμαστούμε για το δεύτερο κύμα. Δεν προετοιμαστήκαμε. Δεν προετοιμαστήκαμε για το τρίτο κύμα. Παίρνει μέτρα η κυβέρνηση και την ίδια ώρα δεν φροντίζει να ταλαιπωρεί όσο το δυνατόν λιγότερο τους ανθρώπους και βγαίνει και από πάνω το κυβερνών κόμμα και η κυβέρνηση. Όταν πήγαινε καλά η διαχείριση, μοίραζαν επένους στους εαυτούς τους. Και όταν δεν πάει καλά το πράγμα, μοιράζουν τις ευθύνες στους πολίτες. Καλά, μπορεί αυτό να προκύπτει και από ένα νέο lockdown το οποίο βίωνε ο πολίτης και να του βγει και σε οργή ή θυμό. Γιατί δεν είμαστε και η μόνη χώρα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κύριε Παναγιώτου. Βεβαίως. Δεν είμαστε και η μόνη χώρα που θυμός, μπήκαμε σε lockdown, ξαναμπήκαμε σε lockdown. Θυμός και οργή υπάρχει πάρα πολύ στην κοινωνία. Φαίνεται και από αυτήν τη δημοσκόπηση, φαίνεται και από όλες τις δημοσκοπήσεις και από απογοήτευση πολύ. Και σίγουρα εν μέρει η πανδημία έχει τα έντονα της χαρακτηριστικά στο πώς προσεγγίζει τα πράγματα ο κόσμος. Αλλά
επαναλαμβάνω, όταν κάνεις διαχείριση πανδημίας ή οποιοδήποτε προβλήματος, από τον πρώτο που ζητάς να το διαχειριστεί φυσιολογικά είναι η κυβέρνηση. Και επαναλαμβάνω, εάν η κυβέρνηση δεν αποδεχόταν αυτή την ευθύνη, την ώρα που τα πράγματα γενικά πήγαιναν καλά, δεν θα πήραζαν επένους τους εαυτούς τους. Απλώς τώρα απολαχτίζουν την όποια ευθύνη, φορτώνοντας τις τους πολίτες. Ωραία, εμβολιασμός και κυπριακό και για τον εμβολιασμό. Να ρωτήσω κάτι, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, παρακαλώ. Επειδή είναι ένα θέμα που το έθιξε ο κύριος Τρονταρίδης, είναι ένα θέμα που συζητούμε μεταξύ μας, που θα συζητήσει ο κόσμος. Αυτό που είδαμε απόψε, πού σας βρίσκει εσάς? Εγώ θα το απέφευγα. Στους πανηγυρισμούς. Εγώ θα το απέφευγα, παρότι όλοι μας είχαμε προβλέψει και νομίζω μπορούσε να το κατανοήσει ο καθής ότι μετά από 11 χρόνια μια μεγάλη και λαοφιλής ομάδα όπως την Ομόνια θα έπαιρνε το πρωτάθλημα, ήταν πολύ, πολύ δύσκολο να το κρατήσεις. Τώρα, σε σχέση με την πενταμερή διάσκεψη και το Κυπριακό, ασφαλώς η διάσκεψη έγινε μέσα σε πολύ χαμηλές προσδοκίες,